Ο πρώτος καλεσμένος μας σήμερα, ο κύριος Ελισέος Βαγενάς, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και υπεύθυνος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Βαγενά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή σας και θα θέλαμε τη συνολική θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος για την εξωτερική μας πολιτική, η οποία όλο και περισσότερο περιπλέκεται. Στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ στη Βαλκανική, διαπάλη για τους υδρογονάθρακες και για τα μερίδια των αγορών, εμπλοκή σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, οριοθέτηση με την Ιταλία, Λιβύη, ξεκίνημα συζητήσεων με την Αίγυπτο, μια σύνθετη κατάσταση. Πέστε μας την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος για όλο αυτό το σύνθετο πάζελ. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που αναφέρατε και πράγματι συνιστούν ένα όπως είπατε πάδι των σχέσεων της χώρας μας με τις άλλες χώρες, τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στην περιοχή. Η ουσία είναι ότι βρισκόμαστε σε μια γωνιά του πλανήτη όπου έχουν αυξηθεί οι εντάσεις για το πώς θα μοιραστούν οι ενεργειακοί πόροι, από πού θα περάσουν αυτοί οι πόροι προς την Ευρώπη. Μπλέκονται σε αυτή τη διαπάλη μεγάλα μονοπόλια, ισχυρές δυνάμεις και βέβαια και η αστική τάξη της Ελλάδας προσπαθεί και αυτή να αναβαθμίσει τη θέση της και κάνει μια σειρά κινήσεις, οι οποίες κινήσεις όμως δεν είναι προς όφελος των εργαζομένων, των λαϊκών συμφερόντων και βάζουν και σε κίνδυνο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Θα αναφέρω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, αν θέλετε. Ναι, ναι. Πριν 10 περίπου χρόνια η βάση της Σούδας αξιοποιήθηκε από το ΝΑΤΟ για τους βομβαρδισμούς στη Λιβύη και για να ανατραπεί ο Καντάφη. Σωστά. Ήταν μια πολιτική που την ενέκριναν τότε όλα τα άλλα κόμματα και η τότε κυβέρνηση, με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, που είχαμε καταδικάσει αυτή την αξιοποίηση της βάσης της Σούδας, όπως και γενικότερα καταδικάζουμε τη μετατροπή της χώρας μας σε μια μεγάλη αμερικανονατοϊκή βάση, που οδήγησε λοιπόν αυτή η ανατροπή στη Λιβύη, οδήγησε στο απαράδεκτο Λίβιο-τουρκικό σύμφωνο, το οποίο αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, το οποίο δεν υπολογίζει καν ότι η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάρπαθος και μια σειρά άλλα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη, έτσι. Ναι, ναι. Και έχουμε τις προσπάθειες της Τουρκίας, η οποία έχει, η αστική τάξη της Τουρκίας έχει υπέρμετρες φιλοδοξίες αυτή την περίοδο. Ετοιμάζεται να έρθει νότια της Κρήτης, να τρυπήσει εκεί, να κάνει έρευνες κτλ. Δηλαδή οξύνονται παραπέρα και υπάρχει ο κίνδυνος και επεισοδίων και αντιπαράθεσης γενικότερης, ανάφλεξης, έτσι, μια θεματοχυσίας που ανάμεσα στους λαούς της περιοχής και μεταξύ άλλων και του δικού μας του λαού. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή λοιπόν η πολιτική που ακολουθείται από τις κυβερνήσεις σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, χτες από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να εμπλακεί η χώρα μας και η συμμετοχή της σε όλα τα ιμπεριαλιστικά σχέδια, η συμμετοχή της σε πολέμους σε βάρος άλλων λαών, της Λιβύης πριν 10 χρόνια, τώρα αυτή την περίοδο τα τελευταία χρόνια σε βάρος του λαού της Συρίας, πιο πριν σε βάρος του λαού της Ιουγκοσλαβίας, έτσι. Βλέπουμε ότι αυτό όχι μόνο δεν εξασφαλίζει την ειρήνη και την ασφάλεια των λαών και του ελληνικού λαού, αλλά μας βάζει σε νέες περιπέτειες, προκαλεί μεγάλες αιματοχυσίες, προκαλεί διάλυση χωρών όπως τη Λιβύη, προκαλεί κύματα μεταναστευτικά, κατατρεγμένων ανθρώπων προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πόλεμο, την καταπίεση, την εκμετάλλευση, έτσι. Και βέβαια εγκλωβίζει και το δικό μας το λαό και μια κατάσταση που τον φέρνει κάθε μέρα και πιο κοντά σε μια πολεμική αναμέτρηση, έτσι, για το πώς θα μοιραστούν εδώ οι ενεργειακοί πόροι. τι θα έπρεπε να κάνουμε κατά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πάνω σε όλα αυτά τα προβλήματα όπως μας τα περιγράψατε? Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας υπερασπίζεται τη διαφύλαξη των συνόρων που έχει η χώρα, έτσι, τις διεθνείς συμφωνίες που υπάρχουν, που καθορίζουν ποια θα είναι τα, και οι οποίες σήμερα αμφισβητούνται όχι μόνο από την αστική τάξη της Τουρκίας αλλά και από άλλες δυνάμεις, έτσι. Και πιστεύουμε ότι για να μπορέσουν πραγματικά να διαφυλάξουμε την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, για να μπορέσουμε πραγματικά όλος αυτός ο ενεργειακός πλούτος που υπάρχει να έρθει προς όφελος των συμφερόντων των εργαζομένων, θα πρέπει η χώρα μας να απεμπλακεί από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, να κλείσουν οι αμερικανονατοικές βάσεις, να αποδεσμευτεί η χώρα μας από αυτές τις υπεριαλιστικές ενώσεις, ναι, και ο λαός να αναλάβει τα ενία της οικονομίας και να πάρει την κοινωνία στα χέρια του. Γιατί σήμερα αυτοί που καθορίζουν τις τύχες είναι αυτοί που έχουν, οι λίγοι και οι εκλεκτοί, αυτοί που έχουν στη διάθεσή τους τα μέσα παραγωγής και έχουν τους μοχλούς της εξουσίας, της αστικής, και κλείνουν και αυτές όλες τις συμφωνίες και καθορίζουν και την εξωτερική πολιτική της χώρας. Στο ερώτημα ότι αυτή η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά δεν είναι προστατευτικά για τη χώρα μας? Κοιτάξτε, ας πάρουμε παραδείγματος χάρη το ζήτημα της Σούδας. Μας λένε ότι να γεμίσουμε την Ελλάδα αμερικάνικες βάσεις, νατοικές βάσεις, τότε οι Αμερικάνοι πραγματικά θα ενδιαφέρονται, ναι, για τη χώρα μας και θα νιώσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια κτλ. Μα η Σούδα βρίσκεται στην Κρήτη, έτσι. Εμπόδισε καθόλου η ύπαρξη της Σούδας, που παίζει τέτοιο στρατηγικό ρόλο για τους Αμερικάνους στην περιοχή της Μεσογείου, εμπόδισε μήπως να υπογραφτεί το τουρκο-λιβικό σύμφωνο που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, που προκύπτουν για το ότι η Κρήτη είναι στη σύνθεση της χώρας μας? Όχι βέβαια, έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια η Ελλάδα έχει βάσεις, αμερικάνικες, νατοικές βάσεις. Εμπόδισε μήπως αυτό την αστική τάξη της Τουρκίας να γκριζάρει το Αιγαίο? Εμπόδισε να υπάρχουν χιλιάδες παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των υδάτων της χώρας? Εμπόδισε τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν και έτσι τις αμφισβητήσεις δεκάδων νησιών, μεταξύ αυτών και 17 κατοικήσιμων νησιών του Αιγαίου? Όχι. Το γεγονός λοιπόν ότι είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ, το οποίο δεν αναγνωρίζει και σύνορα επιχειρησιακά στο Αιγαίο, κάθε άλλο παρά διασφαλίζει την ειρήνη και την ασφάλεια του λαού μας. Ίσα ίσα κάνει πλάτες στις διεκδικήσεις που έχει η Τουρκία. Και εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή, για να δούμε και τη μεγάλη εικόνα, ναι, ναι, οξύνονται οι αντιθέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Ρωσία και την Κίνα. Βλέπουμε λοιπόν μια επιδίωξη που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να κρατήσουν την Τουρκία μακριά από την ρωσική, όπως λένε, επιρροή, από τα ρωσικά σχέδια. Τι θα δώσουν, τι έχουν να δώσουν στην Τουρκία για να την διασφαλίσουν να είναι μαζί με τον ευρωατλαντικό άξονα? Εδώ πρέπει να σκεφτούμε τους κινδύνους που προκύπτουν για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, για την εδαφική της ακεραιότητα, την ώρα που η Τουρκία αμφισβητεί και τη συνθήκη της Λοζάνης, αμφισβητεί πλέον τα σύνορα και στον Εύρο, αμφισβητεί και την κατάσταση και τα νησιά στο Αιγαίο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ πάμε σε μια κατάσταση τέτοια, όπως λέγεται, συνδιαχείρισης, έτσι, στο Αιγαίο, μέσα από την οποία ουσιαστικά θα έχουμε την υποχώρηση απέναντι σε μια σειρά αξιώσεις που έχει η τουρκική αστική τάξη, η οποία αυτή την περίοδο έχει υπέρμετρες φιλοδοξίες, θέλει να παίξει έναν όχι μόνο περιφερειακό αλλά και παγκόσμιο ρόλο στις εξελίξεις, αυτό που λέμε εμείς συμπεριαλιστικό σύστημα. Μάλιστα. Και πιο εξειδικευμένα, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τις εξορίξεις στο Αιγαίο. Πρέπει να γίνουν εξορίξεις καταρχάς ή όχι? να αφήσουμε το Αιγαίο Παρθένο θάλασσα χωρίς τρυπήματα. Εντάξει, εμείς είμαστε υπέρ της αξιοποίησης κάθε ενεργειακού πόρου που έχει η χώρα μας. Όμως βλέπουμε ότι στις συνθήκες του καπιταλισμού, ναι, η αξιοποίηση αυτών των πόρων γίνεται με μεγάλη βαρβαρότητα. Αυτό το μαρτυρά και με μεγάλους κινδύνους και για τους λαούς και για το περιβάλλον. Και αυτό δεν είναι κανείς. Η πείρα το δείχνει και η καταστροφή που έγινε στον κόλπο του Μεξικού. Προχτές είχαμε μια μεγάλη καταστροφή οικολογική στη Ρωσία από μεγάλες εταιρείες που κατέστρεψαν ένα ολόκληρο ποτάμι, έτσι. Mm-hmm. Ακριβώς γιατί πάνω απ' όλα μπαίνει το καπιταλιστικό κέρδος. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη κοινωνία που θα έχει ακρογωνιαίο λίθο όχι την κερδοφορία του κεφαλαίου, αλλά την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Και μια τέτοια αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου, όταν θα γίνεται με βάση τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, κάτι που δεν μπορεί να εξασφαλίσει το καπιταλιστικό σύστημα. Μάλιστα. Πολύ σωστή τοποθέτηση. Για πέστε μας τώρα πιο συγκεκριμένα για την καταρχήν συμφωνία με την Ιταλία που έγινε, αν και οι όλες οι λεπτομέρειες δεν έχουν διευκρινιστεί και υπάρχουν πολλές σημαντικές λεπτομέρειες. Σίγουρα, και θα το μελετήσουμε κι εμείς, αυτή τη συμφωνία που θα δοθεί στα κόμματα. Ωστόσο εμείς κρατάμε μικρό καλάθι, όπως λέμε. Δεν πιστεύουμε ότι χωράνε πανηγυρισμοί. Πανηγυρισμοί, ξέρετε, υπήρχαν και παλιότερα, όταν έγινε παραδείγματος χάρη η συμφωνία με την Αλβανία, η οποία όμως μετά από ένα διάστημα ακυρώθηκε, έτσι. Σωστά. Υπάρχουν πανηγυρισμοί, υπήρχαν και όταν η Κύπρος καθόρισε την αποκλειστική της οικονομική ζώνη με τις γειτονικές χώρες, με την Αίγυπτο, με το Λίβανο, με το Ισραήλ. Αυτό όμως, όπως είδαμε, δεν σταμάτησε καθόλου τις επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή, έτσι. Είχαν πανηγυρισμούς τότε, δώσαμε τα οικόπεδα στους Αμερικάνους, δώσαμε τα οικόπεδα στους Γάλλους, στους Ιταλούς, έτσι θα μας προστατεύσουν κτλ. Βλέπουμε τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, είναι πιο σύνθετα. Λοιπόν, άρα εμείς δεν κρατάμε μικρό καλάσι, λέμε ότι δεν χωράνε πανηγυρισμοί γύρω από αυτή τη συμφωνία. Πολύ περισσότερο που έχουμε να κάνουμε με τις αστικές τάξεις δύο χωρών, δηλαδή της Ιταλίας και της Ελλάδας, mm-hmm, που είναι εμπλεκόμενες σε επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα κουβεντιαζόταν στη Βουλή αυτό το σχέδιο του Ισμίτ, του αγωγού που θα φέρει το φυσικό αέριο από το Ισραήλ, την Κύπρο προς την Ευρώπη, παρακάμπτοντας την Τουρκία. Και βλέπετε, εδώ υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στις αστικές τάξεις Ελλάδας και Τουρκίας για ποια χώρα θα γίνει κόμβος ενεργειακός, ναι. Έτσι. Και υπάρχουν από αυτή την κόντρα επικίνδυνες διεργασίες για τους λαούς. Άρα εμείς καθόλου δεν είμαστε αισιόδοξοι για αυτή την εξέλιξη, έτσι. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εδώ υπάρχουν και τα λεγόμενα ψηλά γράμματα, παραδείγματος χάρη, που βέβαια θα τα μελετήσουμε και όταν θα έχουμε τη συμφωνία, αλλά ήδη ορισμένα πράγματα φαίνεται ότι είναι γνωστά, ότι εδώ μια σειρά λόγοι οι οποίοι 4 δεκαετίες δεν επέτρεπαν την υπογραφή αυτής της συμφωνίας ξεπεράστηκαν με υποχώρηση της ελληνικής πλευράς, έτσι. Και έχουν να κάνουν και με τα ζητήματα της αλίας. Η Ιταλία έχει ένα μεγάλο αλλιευτικό στόλο και οι συνέπειες θα φανούν και στην πορεία, έτσι, για την αλληλεία, αλλά υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επίρρεια των νησιών, των διαπόντιων νήσων, και ξέρετε, αυτά δημιουργούν και τετελεσμένα και ένα προηγούμενο που μπορεί να αξιοποιηθεί από την Τουρκία και σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, διότι αν εκεί θεωρείς ότι τα νησιά δεν έχουν την επίρρεια, 100% επίρρεια, όπως καταλαβαίνετε, αυτά θα τα επικαλεστεί και η Τουρκία αύριο στο Αιγαίο. Μάλλον εκεί πηγαίνει η δουλειά, δηλαδή για μια συνδιαχείριση του Αιγαίου. Και όταν λέμε συνδιαχείριση στις συνθήκες του καπιταλισμού, δεν είναι συνδιαχείριση που την κάνουν οι λαοί προς όφελος δικό τους, είναι συνδιαχείριση των μονοπωλίων που θα μπουν για να αναλάβουν αυτόν τον πλούτο, αυτό το φιλέτο. Για αυτούς τέτοιες συμφωνίες είναι βάλσαμο, αλλά για τους λαούς είναι φαρμάκι και για το περιβάλλον που λέγαμε νωρίτερα. Μάλιστα. Κύριε Βαγενά, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά που αποδεχτήκατε το κάλεσμά μας, να σας ευχαριστήσουμε και να σας κάνουμε και μια πρόσκληση όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να έρθετε και εδώ στο στούντιο να κάνουμε με μεγαλύτερη άνεση χρόνου μια πλατιά και βαθιά συζήτηση γύρω από την εξωτερική πολιτική. Βεβαίως, όποτε εσείς το κρίνετε σκόπιμο να κάνουμε ένα τέτοιο ραντεβού, γιατί αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ναι. Και δεν είναι μακριά από την καθημερινότητα, ξέρετε, έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητα που ζούμε. Είναι διαπλεκόμενα, να το πω έτσι. Εννοείται. Πιάσαν ακόμα και τον κορονοϊό, τη διαπάλη για την πατρότητα, όπως εσείς είχατε πει σε μια ομιλία σας, για την πατρότητα της ασθένειας ανάμεσα σε Αμερικανούς και Κινέζους. Βέβαια. Και όχι μόνο, για τα ζητήματα της διαχείρισης, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κερδοφορία γύρω από το ποιος θα βρει το εμβόλιο ή τα φάρμακα, έτσι, τον ανταγωνισμό που δείχνει και τη σαπίλα αυτού του συστήματος. Δηλαδή, αντί να υπάρχει μια προσπάθεια να βρεθεί το ταχύτερο δυνατό και μια συνεργασία, βλέπουμε έναν ανταγωνισμό με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη για το ποιος θα βρει πιο γρήγορα και θα ρίξει τους ανταγωνιστές και θα κερδίσει περισσότερο από την εκμετάλλευση των εμβολίων και των φαρμάκων. Αλήθεια, αυτή την εξέγερση στην Αμερική για την αστυνομική βαρβαρότητα, πώς την κρίνετε? Κοιτάξτε, βλέπετε ότι στην Αμερική έχουν φουντώσει και φουντώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, να το πούμε πιο καλύτερα. Ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η μητρόπολη του καπιταλισμού και που κάποιοι όταν μας ρωτάγανε εσείς, λέγανε στους εκπροσώπους του ΚΚΕ, εσείς ποιο είναι το ειδικό σας ιδανικό, ποιο είναι το πρότυπό σας, έτσι. Ναι. Το δικό τους το πρότυπο ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η πιο ισχυρή, πιο αναπτυγμένη καπιταλιστική χώρα. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το δικό τους το πρότυπο να έχουν φουντώσει κοινωνικές αντιθέσεις, να υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση της φτώχειας και του πλούτου μέσα σε αυτή την πιο ισχυρή καπιταλιστική χώρα. Βλέπουμε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων να μην έχουν πρόσβαση στην υγεία, στην παιδεία, σε κοινωνικές υπηρεσίες, έτσι. Και βλέπουμε την ίδια ώρα την προσπάθεια που γίνεται με την καταστολή κάθε χρόνο. 1.100 άνθρωποι πεθαίνουν από την αστυνομική βία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ναι, πράγματι. Μιλάμε για, είναι η αποκορύφωση, αν το θέλετε, της βίας της αυταρχικής, ενός καπιταλιστικού συστήματος βάρβαρου. Και ενάντια σε αυτό ξεσηκώνεται ο κόσμος και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σε όλο τον κόσμο εκφράζεται αλληλεγγύη με την πάλη του αμερικάνικου λαού, των πιο φτωχών στρωμάτων, των εγχρώμων, των Λατινοαμερικάνων που παλεύουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες να επιβιώσουν. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι βγαίνουν και συμπεράσματα. Πρέπει να βγουν και συμπεράσματα και στις άλλες χώρες που βλέπουν αυτή την εξέλιξη. Φυσικά. Πού πάει η δουλειά, πού πάει η κατάσταση. Αυτά μας φέρουν ως πρότυπο. Αυτά εδώ λέγανε, δεν θέλαμε να μας πάρει τρόικα τη δόξα, θέλαμε μόνοι μας να τα κλείσουμε τα νοσοκομεία. Μόνοι μας να διώξουμε τους γιατρούς. Βέβαια. Και τα βλέπουμε αυτά που εκεί που έχουν πάει στο άκρο ναότο, στην Αμερική δηλαδή, πώς αυτά έχουν φέρει σήμερα αυτή τη χώρα που είναι η πιο ισχυρή χώρα του κόσμου να είναι πρώτη σε θανάτους από τον κορονοϊό. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω όταν θα έρθουμε στο στούντιο θα έχουμε περισσότερα. Ακριβώς, είναι βαθιά ουσιαστικά θέματα και όπως σωστά είπατε στην αρχή, πρέπει να βλέπουμε και την πολύ μεγάλη εικόνα. Ναι. Πάντα. Ναι. Και μέσα σε αυτή την εικόνα να εντάσσουμε τα επιμέρους θέματα για να προχωράμε σε αναλύσεις και σε εξηγήσεις και σε απόψεις. Διαφορετικά θα βλέπουμε μόνο το δέντρο και δεν θα βλέπουμε το δάσος των εξελίξεων. Ακριβώς, πολύ εύστοχα το λέτε. Κύριε Βαγενά, ξανά σας ευχαριστούμε. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.